Χρόνος και αγάπη ήταν τα δύο συστατικά που έβαλαν μαθητές, δάσκαλοι και γονείς του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης προκειμένου να στρώσουν το ομορφότερο γιορτινό τραπέζι και να στολίσουν το πιο λαμπρό δέντρο. Ο λόγος για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν προκειμένου τα παιδιά που δεν είναι τόσο τυχερά όσο τα ίδια να μπορέσουν να ζήσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων, συγκεντρώνοντας τρόφιμα και χρήματα που θα γεμίσουν με φως τις παιδικές καρδιές. Μαζέψαμε τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα διαθέσουμε στο κοινωνικό παντοπουλείο της Σταυρούπολης. Ήρθαν οι εκπρόσωποι σήμερα να παραλάβουν. Στις δύσκολες εποχές είναι η έκτη χρονιά που το κάνουμε σαν σχολείο. Πιστεύω ότι είδαμε μεγάλη ανταπόκριση από τους γονείς. Τους ευχαριστούμε όλους, και αυτούς και τους δασκάλους και τους μαθητές, γενικά όλους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε καλές γιορτές. Να ευχαριστήσουμε τους ξανθιώτες που ήρθαν στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ που κάναμε το Σαββατοκύριακο στην Πλατεία Ελευθερίας. Είχαμε δημιουργίες παιδιών, χειροποίητες δημιουργίες, μπαλάκια, διάφορα στολίδια για το δέντρο, χειροποίητα πλεχτά, πολλά και διάφορα. Μαζεύτηκε ένα ποσό, αρκετά καλό ποσό, το οποίο θα διαθέσουμε στο χαμόγελο του παιδιού, θα δώσουμε μια επιταγή και τα υπόλοιπα στην παιδιατρική κλινική Ξάνθης, σε είδη παιδικά είδη, είδη πρώτης ανάγκης, σε παζλ, παιχνίδια, επιτραπέζια, για να περάσουν έστω αυτές τις λίγες στιγμές που είναι μέσα στο νοσοκομείο τα παιδιά κάπως καλύτερα. Όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι η συμμετοχή μεγαλώνει. Το πιστεύω πως ναι. Παρόλο που είναι δύσκολες εποχές, πιστεύω πως ναι. Ο κόσμος δείχνει πιο ευαίσθητος. Είναι πιο ευαίσθητος. Είναι δηλαδή οι ξανθιώτες πιο ευαισθητοποιημένοι και αυτό φαίνεται και από σήμερα. Από τη συμμετοχή τους. Είχαμε τρομερά μεγάλη συμμετοχή. Τρομερά μεγάλη συμμετοχή και από τους γονείς και από ξένους. Δηλαδή από ξένους ενώ εκτός σχολείου γονείς, ας πούμε. Είδαμε το Σαββατοκύριακο στην πλατεία ότι πέρασαν πολλοί, αγάπησαν, αγκάλιασαν όλο αυτό που κάναμε. Το οποίο έγινε με πολύ μεγάλη κούραση. Διαθέσαμε αρκετές ώρες για να έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Πιστεύω ότι ναι, η ευαισθησία είναι αρκετά μεγάλη. Καταρχήν, με συγκινεί πάρα πολύ η προσπάθεια και όλη η διαδικασία και η ενέργεια που, και η πρωτοβουλία που ανάλαβαν ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων, ο Διευθυντής του Σχολείου, ο κ. Σιάκας, και όλοι οι καθηγητές. Είναι μια πρωτοβουλία που με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί αυτό το πράγμα ενδιαφέρει και την περιοχή τη δική μου, στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, που υπάρχουν πολλές οικογένειες άπορες που θέλουν τη βοήθεια και μπορούμε να προσφέρουμε κάποια δώρα αυτές τις μέρες που είναι και γιορτινές μέρες. Κατά δεύτερον, θέλω να τους συγχαρώ εκ των προτέρων και μέσα σε αυτή όλη την οικονομική κρίση, και ας περάσουμε ένα μήνυμα ότι σε αυτή την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας σήμερα, με την αλληλεγγύη, απαντάμε με αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας. Βλέπετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, οι ξανθιώτες, οι Έλληνες γενικότερα, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα ζητήματα? Εγώ πιστεύω με όσα περνάει η χώρα μας αυτή τη στιγμή, με όλη την οικονομική και τους συνημότες μας που καθημερινά απολύονται από τις εργασίες τους και δεν έχουν δουλειά και υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή θα δεθούν και θα ξεπεράσουν αυτή την κρίση. Θα θέλω να συμπληρώσω και για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, ότι η καλύτερη διαπαιδαγώγηση για τα παιδιά σήμερα σε ένα σχολείο είναι αυτή η αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας. Εγώ επιφυλάσσομαι και θα ήθελα, αν μπορούσα, να φιλοξενήσω τα παιδιά πάνω στο δασικό χωριό του Ερημάνθου, να τους κάνω μια περιβαλλοντική ενημέρωση. Μια άλλη διάσταση όμως την πρωτοβουλία που πήρε το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης έδωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταρχήν, αξίζουν συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γονέων για αυτή την πρωτοβουλία, αλλά βέβαια και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξέρετε, αυτές οι πρωτοβουλίες δημιουργούν συνείδηση αλληλεγγύης στα παιδιά. Και γι' αυτό ήθελα να ευχαριστήσω και το εκπαιδευτικό προσωπικό, πέρα ότι είναι αξιέπινη προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων. Και εσκεμμένα μιλάω εκπαιδευτικό προσωπικό για να προσπαθήσω να το διορθώσω. Να τη σβήσουμε λοιπόν αυτή την έκφραση και να την αντικαταστήσουμε με μια άλλη τεράστια έκφραση, τη λέξη δάσκαλη. Αυτοί λοιπόν οι τεράστιοι δάσκαλοι δημιουργούν συνείδηση αλληλεγγύης στα παιδιά. Βλέπουμε ότι η κοινωνία αντιδρά και παρότι το προηγούμενο διάστημα τα μέσα απασχόλησε το θέμα με την μη σύντηση μαθητών στα σχολεία, βλέπουμε σήμερα ότι τα ίδια τα παιδιά κάναν μια κίνηση να προσπαθήσουν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη.
Και μου κάνει ιδιαίτερα συγκίνηση ότι αποφάσισαν δάσκαλοι, παιδιά και γονείς, αυτή η πρωτοβουλία τους να απασχολήσει για φέτος τουλάχιστον την ορεινή, τα ορεινά χωριά του Δήμου της Ξάνθης, τη Σταυρούπολη και τα γύρω χωριά. Πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να εμπλέκονται σε τέτοιες ενέργειες? Βεβαίως, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον του αύριο. Είναι η κοινωνία την οποία θέλουμε και ευελπιστούμε. Είναι η ελπίδα, είναι το όραμα, το όνειρο αν θέλετε που έχουμε εμείς. Αν και πολλοί λένε ότι έχουμε αποτύχει. Επομένως, εκεί βασιζόμαστε να πετύχουν αυτά. Μια πρωτοβουλία αγάπης, η οποία θα επιτρέψει στα παιδιά της ορεινής περιοχής, αλλά και σε όσα φιλοξενούνται στο Χαμόγελο του Παιδιού και στην Παιδιατρική Κλινική Ξάνθης, να υποδεχτούν τον Άι Βασίλη και το κυριότερο, διαμορφώνει συνειδητούς, ευαισθητοποιημένους πολίτες, οι οποίοι θα βαδίσουν με αυτές τις αξίες στην ενήλικη ζωή τους, προς όφελος της κοινωνίας που καλούνται να διαμορφώσουν.